Ακούστε την προσευχή που έδωσε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος σε κάποιο γυναικείο μοναστήρι και μαρτυρά την αγάπη του για όλον τον κόσμο. Ο Γέροντας έχει βοηθήσει πλήθος ανθρώπων και πριν και μετά την κοιμησή του. Από πού ελάμβανε την δύναμη να στηρίξει τους ανθρώπους αλλά και να θαυματουργεί από την θερμή του προσευχή προς τον Θεό. Η παρακάτω προσευχή έχει δοθεί σε κάποιο γυναικείο μοναστήρι που του είχε ζητήσει κάποιο τυπικό για την αγρυπνία τους στο κελί. Είναι από τα τελευταία έτη της ζωής του. Σε αυτό, όπως θα ακούσετε, κυριαρχεί η αγάπη του για όλο τον κόσμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον κάθε πιστό, αφού καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από προσευχή. Ακόμα και τα παιδιά την κατανοούν, γιατί είναι γραμμένη με απλά λόγια. Και έτσι μπορεί να διαβάζετε κατά την οικογενειακή βραδινή προσευχή. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, μην εγκαταλείπεις τους δούλους σου που ζουν μακριά από την Εκκλησία. Η αγάπη σου να ενεργήσει και να τους φέρει όλους κοντά σου. Μνήστητη Κύριε των δούλων σου που υποφέρουν από τον καρκίνο, των δούλων σου που υποφέρουν από μικρά ή μεγάλα νοσήματα, των δούλων σου που υποφέρουν από σωματικές αναπηρίε. Των δούλων σου που υποφέρουν από ψυχικέ αναπηρίε. Μνίστητη των αρχόντων και βοήθησαν αυτού να κυβερνούν χριστιανικά. Μνίστητη κύριε των παιδιών που προέρχονται από προβληματικέ οικογένειε. Των προβληματικών οικογενειών και των διαζευγμένων. Μνίστητη κύριε των ορφανών όλου του κόσμου. Όλων των πονεμένων και των αδικουμένων στην ζωή, όσων έχουν χάσει τους συζύγους τους. Μνήστητη Κύριε όλων των φυλακισμένων, των αναρχικών, των ναρκωμανών, των φωνέων, των κακοπιών, των κλεφτών, φώτισον και βοήθησον αυτούς να διορθωθούν. Μνήστητη όλων των ξενιτεμένων, όλων όσων ταξιδεύουν στην θάλασσα, στην ξηρά, στον αέρα και φύλαξον αυτούς. Μνήστητη της Εκκλησίας μας, των πατέρων κληρικών της Εκκλησίας και των πιστών. Μνήστητη Κύριε όλων των μοναστικών αδελφοτήτων, ανδρικών και γυναικείων, των γερόντων και των γερόντισσων και όλων των αδελφοτήτων και των αγιοριτών πατέρων. Μνήστητη Κύριε των δούλων Σου που είναι σε καιρό πολέμου, όσον καταδιώκονται στα βουνά και στους κάμπους, όσων είναι σαν κυνηγημένα πουλάκια. Μνήστητη των δούλων Σου που αφήσαν τα σπιτιά και τις δουλειές τους και ταλαιπωρούνται. την Κύριε των φτωχών, αστέγων και προσφύγων. την Κύριε όλων των εθνών, να τα έχεις στην αγκαλιά σου, να τα σκεπάζεις με την Αγία σου σκέπη, να τα φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο. Και την αγαπημένη μας Ελλάδα, μέρα και νύχτα να τη συνέχει στην αγκαλιά σου, να τη σκεπάζεις με την Αγία σου σκέπη, να την φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο. Μνήστητη Κύριε, των ταλαιπωρημένων, εγκατελειμμένων, αδικουμένων, δοκιμασμένων οικογενειών και δώσε πλούσια τα ελέη σου σε αυτέ. Μνήστητη των δούλων σου, που υποφέρουν από ψυχικά και σωματικά προβλήματα πάση φύσεω. Μνήστητη όσων βρίσκονται σε απόγνωση. Βοήθησε και γαλήνευσε του. Μνήστητη, κύριε των δούλων σου, που ζητήσαν τι προσευχέ μα. Μνήστητη και πάντων των απεώνως και κοιμημένων και ανάπαυσαν αυτού. Αμήν.